τα παλιότερα χρόνια πριν 15 ετίας, οι πάγκοι των κρεοπολίων στην βραβάκη αγορά δεν είχαν συκτικά μηχανήματα ούτε βιτρίνες. Ήταν τα κρέατα εκτεθειμένα. Κάποιες άλλες εποχές που αυτό δεν ενοχλούσε, ήταν οι νόμοι τέτοιοι που το επιτρέπανε αυτό. Ωστόσο, περνώντας τα χρόνια, μπήκανε και βιτρίνες, συκτικά μηχανήματα. Και τώρα τα κρέατα είναι τοποθετημένα σε προθήκες με ψήξη. Έτσι, με καθαρά τζάμια, ψήξη, ανοξύτωτα κτλ. Πιο παλιά ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρικό. Ήταν στρωμένο το πάτωμα με πάγο, με παγοκολόνες. Υπήρχε δηλαδή παγοπολείο μέσα στην κρεατοαγορά. Υπήρχαν 2 ή 3 παγοπολία στην ψαραγορά και στην κρεατοαγορά. Που τροφοδοτούσαν όλη την αγορά πάγο. Η Βαρβάκιος είναι η φωτογραφία της Αθήνας. Είναι η αγορά της Αθήνας. Η Βαρβάκιος είναι μια παλιά αγορά, παραδοσιακή. Και δύσκολη. Κρύα, βροχές. Για χρόνια ήταν ανοιχτή, όπως είπαμε, η πέθρια. Τώρα την έχουμε στεγάσει. Αλλά είμαστε εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Η αγορά κάποτε, τα παλιά χρόνια, ήταν η πηγή τροφοδοσίας όλης της Αθήνας. Δεν υπήρχαν συνοικιακά κρεοπολία. Ακόμα και όταν δειλά-δειλά άρχισαν να ανοίγουν συνοικιακά κρεοπολία, πάλι η αγορά ήταν η τροφοδοσία και των κρεοπολίων ακόμα. Οι προμηθευτές μας είναι Έλληνες, ως επιτοπλίστων στο Κοτόπουλο έχουμε πολύ καλά ελληνικά προϊόντα από Χαλκίδα, από Γιάννενα και μόνο στη γαλοπούλα εμπορευόμαστε Ιταλίας γιατί είναι εξαιρετική ποιότητα της γαλοπούλας. Έχουμε πελάτες που μας ξέρουν χρόνια, που γνωριζόμαστε και προσωπικά, που θα έρθουν μόνο για μας, γιατί μας έχουν εμπιστευτεί και σαν ανθρώπους, τους αρέσει και το προϊόν, είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Έχουμε και πελάτες περίεργους, που έχουν τσακωθεί με το σύζυγο στο σπίτι και έρχονται εδώ να ξεδώσουν. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο πελατών νεαρής ηλικίας, κυρίως αθλητών που τους δίνουμε φιλέτα και άλλο ένα δίκτυο χονδρικής με καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Συνήθως ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι μεγάλης ηλικίας λόγω και της οικονομικής κρίσης. Επειδή είμαστε φτηνή αγορά, έρχεται του χαμηλού εισοδήματος κόσμος να ψωνίζει, χωρίς να αποκλείει δηλαδή και έναν πλούσιο να έρθει.
Εδώ, α πούμε, στο Βαρβάκιο δεν έρχονται Έλληνες να δουλέψουν. Δεν μπορούν να δουλέψουν οι Έλληνες εδώ. Κουράζονται. Είναι δύσκολη δουλειά. Θέλουν να παίρνουν χιλιάδες και να κάθονται. Έχει έρθει ένα διαφορά εδώ, δούλεψε τρεις μέρες και έφυγε. Εξαφανίστηκε, ούτε λεφτά ήρθε να πληρωθεί τίποτα. Δεν άντεξε. Και άμα δείτε στα πιο πολλά μαγαζιά, οι υπάλληλοι είναι Ασιάτες ή Αλβανοί που είναι καπάτσι στο Χοιρινό και στο Μοσχάρι. Τα παιδιά εδώ, οι Πακιστανοί, οι Σύριοι, αυτοί, οι Αιγύπτιοι είναι πολύ καλοί στο κοτόπουλο. Γιατί είναι εργατικοί, είναι κάθε μέρα στη δουλειά τους. Δεν πονάει η κοιλιά μου και δεν έρχομαι, δεν έχει τέτοια. Σε σέβονται σαν αφεντικό και τιμούν το μεροκάματό τους. Όταν μπει σε ένα ακροπολείο στη γειτονιά ή όταν μπει στο μάρκετ της γειτονιάς, δεν έχεις άλλη επιλογή. Άσπρο, μαύρο, κίτρινο, μπλε, από εκεί θα το αγοράσεις. Είτε είναι ακριβό, είτε είναι φτηνό, είτε έχει μέσο τιμή. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, από εκεί θα το πάρεις. Ενώ όταν μπει εδώ και υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή 100 ενεργές επιχειρήσεις που μεταξύ τους έχουν έναν ανταγωνισμό, έχεις την επιλογή. Έχεις την πολυτέλεια της επιλογής. Μάλλον εκατονταπλή επιλογή. Η Βαρβάκιος είναι η αγορά της Αθήνας. Έχει κάτι το ωραίο. Προχωράς, σου λένε ορίστε τι θέλεις, τσακώνεσαι, φεύγεις, ξεσπάς. Τώρα τίποτα. Ψυχράθηκε ο κόσμος,
Είναι και η κρίση, να πούμε, είναι και πολλά πράγματα. Είναι η φτώχεια. Η οικονομία γίνεται όταν έχεις λεφτά. Όταν έχεις τα λεφτά. Όταν δεν έχεις, τι οικονομία να κάνεις. Σε μια εμπορική συναλλαγή πρέπει να υπάρχει σεβασμός και από τις δύο μερικές. Εγώ που σου πουλάω, αλλά και εσύ που αγοράζεις. Δεν πρέπει να μπαίνεις στο μαγαζί μου και να μου φωνάζεις. Προσπαθείς να είσαι ευγενής, αλλά πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά η ίδια συμπεριφορά. Ό,τι γράφει η ταμπέλα, κύριε, παρακαλώ. Έχουμε και γαλοπούλες, παιδιά, 99. Ο υπάλληλος είναι δικός μου, δεν είναι δικός μου να τον βρίζει ή να του φωνάζει. Μπορεί να σε προσβάλλει, μπορεί να σου φωνάξει. Γιατί δεν του άρεσε ο υπάλληλος, γιατί δεν του άρεσε η χωρίστρα σου, γιατί νόμιζε ότι τον κλέβεις. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους, με χαρακτήρες, ο καθένας είναι διαφορετικός. Πρέπει να έχεις μεγάλες αντοχές για να μπορείς να εξυπηρετείς τόσο κόσμο, ο οποίος θα έχει απαιτήσεις από σένα. Thank you.
πώς μπαίνεις μέσα εδώ, το περιβάλλον και ο τρόπος συναλλαγής με τα μαγαζιά, σε πάει σε μια άλλη εποχή που δεν είναι σούπερ μάρκετ, θα βρεις και πολλά πράγματα γιατί είναι όλα κοντά. Θες μπαχαρικά, είναι δύο στενά πιο κάτω. Θέλεις αυγά, είναι δύο πιο κάτω. Θέλεις μανάβικα, είναι απέναντι. Σαν να είμαστε ένα μικρό χωριό.